Εδώ είμαστε και θέλω να πιστεύω ότι ο Μανώλης ο Σαρής είναι έτοιμος. Γι' αυτό, Μανώλη, χαίρεται από το Μονακό, πώς το λες, από το Μονακό της Ελλάδας, στο Ηράκλειο. Με ακούς? Τι έκπληξη είναι αυτή? Σε ακούω. Τι έκπληξη είναι αυτή? Αυτές είναι οι έκπληξεις, φίλε. Αυτές είναι. Ή να σου κάνουμε έκπληξη, ή να μην σου κάνουμε καθόλου. Πώς σου φάνηκε? Τι είναι αυτή? Σαν τα ειδόνια που λένε. Όχι, επανέρχονται τα που λένε, αλλά ραδιοφωνικά τώρα, όχι τηλεοπτικά. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι τη λύπη μου τον κόσμο, να ξέρεις, Το ξέρω γιατί το βλέπω εδώ και στα μηνυματάκια των φίλων που μου στέλνουν. Και μου τα λένε. Σε έχουν υποδεχτεί, ζεστά. Έχουν υποδεχτεί πολύ ευχάριστα, παρόλο. Παρόλο που σαν πρώτη εκπομπή έχει τα προβληματάκια με τα κουμπάκια εδώ, με τόσα πράγματα εδώ που έχετε εσείς. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά όλα είναι καλά. Λοιπόν, Μανώλη, πριν σου δώσω τον λόγο, γιατί περιμένει ο κόσμος ώρα να σε ακούσει, να μας πεις όλα τα νέα από τον Όφη, μια που εγώ έχω αναλωθεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Όφη, θα μου δώσω το δικαίωμα να διαβάσω τους χορηγούς της προετοιμασίας του Όφη και αμέσως μετά ο λόγος είναι σένα και δεν σε διακόπτω καθόλου. Λοιπόν, για την προετοιμασία του Όφη και όλα αυτά που μας φέρνει τα ωραία τα κουσκούς ο Μανώλης ο Σαρής από την Ολλανδία, υπάρχουν οι χορηγοί μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά, και αυτοί είναι ο Σμπόκος Tours, DMS, DMC, Γραφείο Γενικού Τουρισμού Δημοκρατίας 51, το Γραφείο Τελετών Μαρκουλάκη, Πανάρους 1 Αγίου Μηνά, Αγαπάκης Dynamics, Συνεργείο Αυτοκινήτων, δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, το fitnessstore.gr με συμπληρώματα διατροφής, αξεσουάρ, στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 180, η Χρυσομινοϊκή Ενοχυροδανειστήρια, Μονής Οδηγητρίας 16 πρώτος όροφος, υποκατάστημα Σερών 70 Πατέλες, η Καντίνα το Μανολιό, αγαπημένο και μη εξαιρεταίο, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Ιταίας έναντι Παγκριτίου Σταδίου, η Βία Πασαρέλα, Ιταλικό Εστιατόριο, επίσης πολύ αγαπημένο, ο GP Barbers με 5 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Σιτία, το Transistor Coffee και Food Γεωργίου Γεννηματά 87 Τσαλικάκη, τηλέφωνο 2814-018-518 και η Creta Investments, υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Μην ξεχνάμε και τη θυγατέρα The Art of Slow Food στην Αμουδάρα απέναντι από το Κάντια Μάρης. Αυτή είναι η χορηγή μας, στους οποίους ευχαριστούμε θερμά, ο λόγος στον Μανώλη Σαρή. Λοιπόν, τι γίνεται, τι κάνει το αγαπημένο Μανώλη, πιλάκι, πολύ τώρα, ζέστη, μπορεί να είναι και η πιο ζεστή μέρα σήμερα, πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι βλέπουμε είναι μέρα σήμερα εκλογών της ΕΠΟ, φαντάζομαι τα γνωρίζεις και εσύ, και κληρώσεων των ελληνικών ομάδων που συμμετάσχουν στα κύπελα Ευρώπης. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο εδώ στην πόλη και αν μην πω στην Κρήτη είναι Όφη. Οπότε είσαι ο πλέον κατάλληλος. Καταρχήν, περίμενε τώρα, γιατί είδαμε ένα φιλικό, το τελευταίο φιλικό τουλάχιστον που είδαμε, και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παίξουν και με κάποιους, μια ομάδα η οποία είναι. Διάβασα σε είδηση φυσικά, γι' αυτό περιμένω να μου το επιβεβαιώσεις. Δεν είναι επίσημη ομάδα, παιδί μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο, ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι, εντάξει, Όφη είναι η αλήθεια ότι έτσι έδωσα ένα φιλικό σήμερα. Έψαχνε αντίπαλο και το γραφείο με το οποίο συνεργάζεται. Και προέκυψε αυτή η ομάδα η οποία δίνει διάφορα φιλικά στην Ολλανδία. Δηλαδή μπορεί να ήταν αυτή, μπορεί να ήταν κάποια άλλη. Όχι, ό,τι καλύτερο είναι αυτό, ό,τι καλύτερο είναι για τους ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί, κοίταξε, γιατί καταρχήν ο αντίπαλος Όφη έχει κίνητρο να δείξει, μπορεί να παρακολουθούν οτιδήποτε. Σκάουτερς, να υπογράψουν ένα συμβολεάκι. Ναι, είναι παίκτες που συμβόλαιο με τον δεύτερο δεν γίνεται για τον Όφη, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί κάποιοι να καταλάβουν κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται το φιλικό του Όφη και να τους δει, έτσι. Εξηγούμε. Δεν γίνεται το φιλικό επειδή οφείλει να δει κάποιο παίκτη από αυτήν την ομάδα που είναι ελεύθερη να τον πάρει. Το φιλικό γίνεται με την συγκεκριμένη ομάδα γιατί ήταν μία από τις υποψήφιες. Όφη έτσι αλλιώς έψαχνε αντίπαλο για σήμερα, καθώς το τελευταίο του φιλικό θα γίνει Τετάρτο απόγευμα με την Κρέτα. Ήταν στο ψάξιμο σε συνεργασία με το γραφείο που διοργανώνει την προετοιμασία του Όφη. Βρέθηκε αυτή η ομάδα, θα μπορούσε να είναι αυτή, θα μπορούσε να είναι μια άλλη, και θα γίνει το φιλικό σήμερα που θα είναι προπονητικού χαρακτήρα, και γι' αυτό το λόγο δεν μεταδίδεται και από την ΠΑΕ. Βέβαια θα υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση κανονικά από εμάς στις 7 ώρα Ελλάδας, να πω, θα είναι κανονικά η περιγραφή του αγώνα από τον σταθμό μας, και περιμένουμε τελευταίες μέρες πλέον της παρουσίας του Όφη στην Ολλανδία, και καταλαβαίνεις ότι μόλις φύγει το λεωφορείο από το ξενοδοχείο την Παρασκευή και πάει στο αεροδρόμιο του Ίζερτος για να πετάξει την Ελλάδα, ότι ξεκινήσει αντίστοιχη μέτρηση για την έναρξη του προαδήματος. Φαντάζομαι, όπως και εμένα βέβαια και του κόσμου που μας ακούει, ότι το
ενδιαφέρον όλων είναι τα μεταγραφικά. Είναι αυτό που καίει και εκεί μένα. Μεταγραφικά δεν καίει μόνο, τους φιλάθλους του Όφη, καίει τους φιλάθλους όλης της Ελλάδος. Είναι η περίοδος τώρα που περιμένεις. Αλλά μια που μιλάμε για τον Όφη, κάποιες προσθήκες, νομίζω Μανώλη, ότι είναι αναγκαίες. Κάποιες, δεν λέω τώρα γενικά μια μεταγραφολογία, συγκεκριμένες θέσεις, νομίζω τις γνωρίζεις καλύτερα από μένα, συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένες ποδοσφαιριστές τους έχει ανάγκη. Μα δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός ποδοσφαιρού ή επαγγελματίας, δημοσιογράφος, παράγοντας, προπονητής, σκάουτερ και πάει λέγοντας, για να καταλάβεις ότι οι ανάγκες του Όφη, και είναι μεγάλες οι ανάγκες του Όφη σε αυτές τις θέσεις, είναι θέσεις των εξτρέμων. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε, ότι... Νομίζω ότι το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αυτό, ότι θα πρέπει ούφι να πάρει εξτρέμ και να ενισχυθεί σε αυτές τις θέσεις οπωσδήποτε. Και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ζητούμενο αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ούφι δεν έχει εξτρέμ, εκεί είναι οι μεγάλες ανάγκες του τα γραφικά. Εκεί είναι που εγώ αυτό που λέω από τη θέση μου, Κώστα, είναι ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει ήδη οι παίκτες, τα δύο εξτρέμ. Και μάλιστα σε ενημερώνω, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει τώρα εκεί στην Ολλανδία που είσαι, ότι ο Μπακού, ένα περσινό εξτρέμ του Όφη. Ναι, το ξέρω, το γράψαμε χθες το βράδυ. Το έχεις γράψει, εντάξει. Έχει ήδη πάει στον Ατρόμητο. Πάει στον Ατρόμητο ως ελεύθερος, ναι, το ξέρω. Ναι, εντάξει, ο Μπακού δεν μπορούμε να πούμε ότι έπιασε τον Όφη, παρότι έδειξε μια βελτίωση με τον Δέλα στον πάγκο του Όφη, αλλά από εκεί πέρα δεν ήταν ο παίκτης που θα σου έκανε διαφορά και καλώς. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι, αν δεν έχεις κανέναν, ναι, καλώς είναι ο Μπακού. Αν έχεις δύο εξτρεμάρες, δεν κάνει ο Μπακού. Ναι, το θέμα είναι ότι εντάξει, τον Μπακού δεν τον κράτησες για να παίρνεις κάποιον καλύτερο. Αυτό ακριβώς λέω. Αν θα είναι τώρα καλύτερος αυτός που θα έρθει από τον Μπαγκού, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μάλιστα. Μανώλη, να σου κάνω εγώ τώρα κανένα δύο ερωτήσεις. Φαντάζομαι και ερωτήσεις των ακροατών. Έχω καταρχήν δύο μηνύματα τα οποία θα μεταφέρω αμέσως. Το ένα λέει: Γεια σου, Άγιε, συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου. Σε θέλω μόνιμο. Άσχετο. Δεν μετράει αυτό για σένα. Και το άλλο είναι ένα μήνυμα από το φίλο τον ομιλήτη. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο Όφη θα είναι έστω και κάπως έτοιμο στην αρχή του πρωταθλήματος. Έτσι όπως το βλέπω, πάμε για πολλές ήττες στις πρώτες αγωνιστικές, άσχετα από το ότι έχουμε βατό πρόγραμμα, λέει ο μιλήτης. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ τώρα για να σου δώσω το λόγο μετά, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, εσύ αν μπορούσες να κάνεις τις μεταγραφές, πόσους ποδοσφαιριστές θα έπαιρνες για να είσαι έτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος? Δηλαδή, λες δύο εξτρέμ. Θα ήθελες και κάποιον άλλον? Θα σου πω. Καταρχήν, καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος, πρώτης αγωνιστικής, τουλάχιστον μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Καμία ομάδα. Δεν μιλάμε για τον Όφη. Μόνο βλέπουμε δηλαδή ότι ο Άρης πήγε στην Ολλανδία, έφτασε με πολλά παιδάκια. Και αρχίζει και παίρνει τώρα παίκτες. Έχει 11-12 κανονικούς παίκτες. Ναι, σήμερα λέει ότι κλείνει μάλλον τον το παλιό στόπερ του Ολυμπιακού που μιλιόταν για την ΑΕΚ πριν κάνα δύο εβδομάδες. Το διάβασα κι εγώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι άσχετο. Καμιά ομάδα δεν θα είναι έτοιμη στην πρεμιέρα. Προφανώς εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν, εμένα δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η L13. Σήμερα με ενδιαφέρει τι κάνει ο Όφη. Και αυτό που πρέπει να κάνει ο Όφη είναι να έρθουν δύο κανονικοί παίκτες στον εξτρέμ. Να είναι παίκτες που θα κάνουν διαφορά, γιατί εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη από όλους θέσεις, είναι άδειος, δεν έχει παίκτη που να θα διευθυνθεί για τα άκρα, πρόσεξε λέω, όχι για την κορυφή, για την κορυφή έχει και είναι ο Ισέκα, από τον οποίο εγώ περιμένω πάρα πολλά φέτος. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε ό,τι να κάνει με τις υπόλοιπες θέσεις, πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι, σε χάνω. Έλα για επανέλαβε αυτό. Πολύ μεγάλη ανάγκη ακούσαμε. Για συνέχισε. Σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω που λέγεται το τραγούδι. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη ανάγκη είχε σταματήσει. Ναι, για μένα όφη έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η θέση στο εξτρέμ. Εκεί είναι η πολύ μεγάλη ανάγκη που έχει και εκεί είναι άδειος. Δεν έχει παίκτη που να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα άκρα της επίθεσης. Δεν επαναλαμβάνω. Επειδή βλέπω διάφορα σχόλια στα social media, όφη δεν ψάχνει βασικό επιθετικό.
ξεκινά από εκεί την κουβέντα. Ο βασικός επιθετικός είναι ο Ισέκα. Ψάχνει έναν φορ που να παίζει, που να είναι backup του Βέλγου. Ο Βέλγος είναι σε καλή κατάσταση, το δείχνει με την παρουσία της προπονήσεις, δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να στηθεί από πίσω του, μπροστά, συγγνώμη, αρκεί, επαναλαμβάνω, να έχει παίκτες κατάλληλους στα δύο άκρα της επίθεσης, που να μπορούν και τον Ισέκα να εκμεταλλευτούν, αλλά και να αξιοποιήσουν αυτό το ταλέντο που είχε ο Βέλγος στην επίθεση. Εκεί είναι πολύ εσύ, μεγάλη ανάγκη. Μιλάμε για δύο εξτρέμ. Πιστεύεις ότι χρειάζεται και σε κάποια άλλη θέση ενίσχυση? Ναι, προφανώς. Πρέπει να πάρει καταρχήν ένα στόπερ βασικό που θα πάρει. Εγώ βλέπω να κάνει 5 μεταγραφές. Ακόμα 5. Δηλαδή, μέχρι δηλαδή τις 31 Αυγούστου βλέπεις 5 μεταγραφές. Στόπερ, εξάρι, δύο εξτρέμ και η είδηση που μπορούμε να πούμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα από το ρεπορτάζ δεν προέκυπτε, οπότε δεν μπορούσα να το πω με σιγουριά, είναι ότι όχι, θα πάει και για φορ. Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα στις κουβέντες που έκανα με τον Νίκο, δεν ήταν σίγουρο ότι θα πάει ο Βιαφόρ, γιατί ο Δέλλας ήθελε να δει την πρώτη εβδομάδα της παρουσίας όλων στην Ολλανδία, αν ο Χιμένες μπορεί να καλύψει τη θέση του επιθετικού. Θεωρεί ο Δέλλας ότι ο Ισπανός με τα χαρακτηριστικά που έχει μπορεί να προσφέρει περισσότερο ως εξτρέμ και λιγότερο ως επιθετικός, και γι' αυτό το λόγο ο Όφη πάει και για φορ, πάει και για παίκτη που να είναι backup ή σέκα, επαναλαμβάνω, έναν φορ που μπορεί να συνεισφέρει προφανώς και να αποτελεί τον αντίσεκα όταν αυτός δεν θα παίζει. Ναι. Η είδηση λοιπόν η σημερινή είναι αυτή, ότι όφη θα πάει για επιθετικό. Θεωρεί ο Δέλλας ότι ο Χιμένες μπορεί να παίξει καλύτερα στα άκρα παρά στην κορυφή της επίθεσης. Κατά συνέπεια θα πάει για φορ, είναι δεδομένο. Ήδη μάλιστα το ρεπορτάζ εδώ από την Ολλανδία αναφέρει ότι όφη έχει στείλει προτάσεις για τη θέση του επιθετικού και περιμένει απαντήσεις. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει εξάρι και επαναλαμβάνω και τους δύο εξτρέμ που πλέον εντάξει είναι μέρος της καθημερινότητας. Από το στόμα σου και σου θεωρούνται αυτοί. Από το στόμα σου και σου θεωρούνται αυτοί. Σαν να λέω μαμ και σαν να λέω πάμε άτα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ήσουν καταρχήν απόλυτα περιγραφικός και σαφής στο τι χρειάζεται όφη και ευχή όλων είναι να έρθουν αυτοί οι παίχτες. Η ερώτησή μου η επόμενη. Είδαμε το τελευταίο φιλικό το 3-1 που έχασε όφη. Είδα εγώ προσωπικά μια καταπληκτική κάθετη του πιτσιρικά. Μαγική παλιά του Αποστολάκη, η οποία είναι αυτές τις πάσες τις κάθετες κόβεις που λέμε σαν βούτυρο που το λέει και ο Στρακόπουλος στην άμυνα, είναι μεγάλων παικτών, ωραίο γκολ. Αλλά το 3-1 εσύ από ό,τι μιλήσαμε στο τηλέφωνο σου φαίνεται μαγική εικόνα. Δύο λόγια γι' αυτό. Μαγική εικόνα. Κοίταξε, όφι καταρχήν να πάρουμε τα δεδομένα ρεκόρτα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όφι αντιμετώπισε μια ομάδα που ήταν πανέτοιμη. Δηλαδή τώρα το επόμενο Σάββατο, σε 4 μέρες από σήμερα, παίζει πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα του Βελγίου, για την Super League, που λέγεται τηλεόραση. Άρα ήταν μια ομάδα πανέτοιμη. Η ανάσταση της, η ταχύτητά της, η φυσική της κατάσταση, η αυτοματισμή της, όλα ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από του όφη. Εσένα τι έκανε να χαρείς, τι έκανε να χαρείς και να είσαι αισιόδοξος? Θα σου πω, αλλά πρέπει να τα έχουμε, να τα παρουσιάσουμε τα δεδομένα όπως είναι, όχι απόψη. Σωστό. Δεύτερον, ο Δέλλας ο ημίχρονο έκανε 10 αλλαγές. Η Πίρσοτ συνέχισε με την ίδια δεκάδα μέχρι το 70-75. Ο Όφη, και δυστυχώς για τον Όφη που υπήρξε αυτό το τεχνικό πρόβλημα και δεν κατάφερε να δει όλο το πρώτο ημίχρονο, ο Όφη έχει κάνει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση, μια πολύ καλή εμφάνιση για 25 λεπτά πριν 20-45. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα ότι ο Όφη στο δεύτερο του φιλικό θα έβγαζε αυτή την εικόνα. Την περίμενα στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο και πάει λέγοντας, σίγουρα όχι στο πρώτο. Ξεκαθαρίζομαι. Ήταν μια πολύ καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα, γιατί είχε όλες τις μορφές στο παιχνιδιού. Δηλαδή στην αρχή ο Όφη έκατε πίσω, επιχείρησε να γίνει επιθετικός μέσω αντεπιθέσεων. Στη συνέχεια πήρε αυτό στην κατοχή της μπάλας, πίεσε την Μπίρσοτ, πίεσε ψηλά, έκλεψε μπάλες, συνεχίσε παρακτήσεις. Κάπως έτσι βγήκε το γκολ του Ισέκα το δεύτερο που μέτρησε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το φιλικό με την Μπίρσοτ την προηγούμενη Παρασκευή ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν ένα φιλικό που είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός επίσημου αγώνα. Κατά συνέπεια, απέναντι σε μια πανέτοιμη ομάδα, εκεί θέλω τώρα να καταλήξω, αποκτά μεγαλύτερη αξία. Γιατί για 25 λεπτά ο Όφη πέτυχε 2 γκολ, είχε 3 άμενες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες που τις έβγαλε ο τερματοφύλακας της Μπίρσον για να πετύχει κι άλλο. Πίεσε, κυκλοφόρησε την μπάλα, κατάφερε να διορθώσει και να φτιάξει κάπως το δικό του build-up. Πίεσε μπροστά,
κυκλοφόρησε την μπάλα με ηρεμία, έβγαλε ένταση στο παιχνίδι του. Στοιχεία που η αλήθεια είναι ότι δεν τα περιμένεις στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εγώ αυτό που θα πω και το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και ξέρεις, καμιά φορά γίνομαι γραφικός, αλλά έχω πει ότι η δουλειά μας είναι πολύ πιο σύντομη. Μάλιστα. Έχω πει. Ναι, εντάξει, ξέρεις εσύ. Ξέρω πολλά, εγώ ξέρω πολλά. Εσύ ξέρεις πολλά, ναι. Καμιά φορά έχω πει ότι η δουλειά μας είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι νομίζουμε και εμείς οι ίδιοι, ως προς το να εκπαιδεύουμε το κοινό. Όχι να το πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Μα δεν πάει πια, Μανώλη, δεν πάει κιόλας, δεν ισχύει πια αυτό. Αυτό θα έλεγα τώρα. Και δεν πάει πια το κοινό. Δεν είναι εποχές. Το κοινό δεν είναι χαζό, ξέρει πολλά, παρακολουθεί πολλά, μελέτη και φιλτράρει τις πληροφορίες για να έχει τη δική του άποψη. Δεν είναι το ποδόσφαιρο πριν 30-40 χρόνια που έγινε το φως ή το σποντάι και έλεγε πήρε όφη το κανόνι της Βενεζουέλας. Και έψαχνα τον κόσμο σε εφημερίδες να δει ποιο είναι το κανόνι της Βενεζουέλας. Σωστό, σωστό. Και τελικά το κανόνι ήταν άκαπνο. Τώρα ο κόσμος με ένα πάτημα του κουμπιού του σε ίντερνετ μπορεί να μάθουμε και πού γεννήθηκε. Και ποια κόμμενα είχε ένα παίκτης. Πού ήταν, τι συμμετοχές στην κόλλη, τι παρουσίες, τι τραυματισμούς, τα πάντα. Οπότε εκεί που εγώ θέλω να καταλήξω είναι ότι ναι, τα κενά του όφη είναι σημαντικά, ειδικά επιμένω εγώ στο κομμάτι το μεσοπαιδευτικό, στη θέση του Ελεκτρέμα, εκεί που δεν έχουμε δει κανονικό παίκτη 2 χρόνια τώρα, 2,5 χρόνια. Ο τελευταίος κανονικός παίκτης που είδαμε και είπαμε «Α, ήταν ο Λάμπρο». Δεν έχουμε δει άλλο εξτρέμ στον όφη που να είναι σε θέση να κάνει διαφορά. Μανώλη, δεν έχει άδικο, φίλε. Από τον Λάμπρο ήταν λίγο πιο κάποιες ενέργειες του κάναμε το φετό. Α, μπράβο, μπράβο. Ο Λάμπρο ήταν πολύ καλός παίκτης και έκανε διαφορά σε πολλά παιχνίδια. Περίμενε, παρένθεση, παρένθεση. Ο Νέιρα είναι καλά, μου το στέλνει ο Μιχάλης. Ο Νέιρα είναι σούπερ. Μπράβο. Είναι σούπερ. Μπράβο. Είναι σούπερ. Λοιπόν, προφανώς λοιπόν και οι ανάγκες όπου μεσοπαιδευτικά κάνουν λόγο για δύο εξτρέμ και αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά από την άλλη, αυτό που λέει και ο Δέλλας, και δεν έχει άδικο, και θα πω εγώ τη δική μου την αμφιβολία που έχω, είναι ότι προφανώς ότι δεν χάλασε ο κόσμος για λίγες μέρες αρκεί να έρθουν κανονικοί παίκτες και να έρθουν παίκτες που θέλει ο προπονητής, που θέλει από τον αρθούν παίκτες που δεν θέλει ο προπονητής και να πέσουν ανάγκη της διαφήμισης και της έλλειψης χρόνου. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα ρίσκο ότι αυτός ο παίκτης σε τι κατάσταση θα έρθει. Δηλαδή ο νους τώρα που είναι πρώτο πυλόν του όφη και ουσιαστικά νομίζω ότι θα είναι η επόμενη μεταγραφή του όφη. Μανώλη, και αυτό ήταν η τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω. Ο νους πόσο πιθανότητες δίνεις να δίνεις να είναι στο θεωρώ ότι, θεωρώ ότι θα τελειώσει. Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ολλανδία γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι θα τελειώσει. Μάλιστα. Θέλω να πω για τον νους όμως, το παιδί είχε ένα πρόβλημα, κάνει μια επέμβαση. Στο μηνίσκο πριν από τον Μάιο, τέλη Μαΐου. Μπεντέν είναι. Πρόβλημα. Εγώ έκανα και σε ένα μήνα έπαιζα τέννις. Μια χαρά είναι ο νους. Πολλοί μου στείλανε μηνύματα. Το παιδί έχει πιστεύει τις προπονήσεις, κάνει κανονικά προετοιμασία με τον Αργεντίνο Τζούνιος. Αυτός ο παίκτης δηλαδή τώρα που θα έρθει έτοιμος. Καταλάβες. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει 10-15 μέρες μόνος του, να μπει, να ετοιμαστεί, να τρέξει λίγο, να τρέξει λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και πάει λέγοντας. Αυτός ο παίκτης είναι έτοιμος. Αυτό είναι το θέμα, ότι να έρθουν οι παίκτες που θα έρθουν να είναι έτοιμοι. Βέβαια θα πει κάποιος ότι δεν μπορείς να το ελαχιστοποιήσεις το ρίσκο αυτό. Μα έτσι είναι οι μεταγραφές, όχι μόνο για τον Όφη, παιδιά. Παγκόσμιο είναι αυτό το φαινόμενο. Αυτό ισχύει για όλους. Όπως ισχύει και κάτι άλλο για τις μεταγραφές, όσο πλησιάζει στην τελευταία μέρα του Αυγούστου, οι τιμές πέφτουν. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να πας τελευταία μέρα του Αυγούστου. Όχι, ήθιστε να το λέει. Αυτό που λες, καμιά ομάδα του κόσμου δεν γίνει το ρόστερ του 1ου Αυγούστου. Δηλαδή, τσακωνόμουν με τον Μαρκάκη την προηγούμενη εβδομάδα γιατί μου λέγει ότι κανονικά πρέπει το ρόστερ του να έχει κλείσει 1ου Αυγούστου. Μα καμία ομάδα στον κόσμο δεν γίνει το ρόστερ. Πάντα παρουσιάζονται ευκαιρίες, πάντα παρουσιάζονται παίκτες που μπορεί να σε τρενάρουν, να μάθανε καλύτερα πράγματα για σένα, να μάθανε περισσότερα πράγματα. Να ψάχνανε άλλες ομάδες να μην βρήκαν το συμβόλαιο που θέλανε, να χιλιάδες πράγματα. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ακόμα και να αργήσουν λίγες ημέρες, αποκτούν καλοί παίκτες. Αυτό για μένα έχει σημασία. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλους. Καλοί ποδοσφαιριστές. Να έρθουν παίκτες που να είναι καλοί ποδοσφαιριστές και να είναι έτοιμοι. Γιατί πρόσεξε, γιατί λέω τώρα ότι πάνε το ρίσκο. Πριν 2 χρόνια που ο Όφη είχε έρθει εδώ πέρα με 18-19 παίκτες και δεν είχε κάνει μεταγραφή και οι μεταγραφές άρχισαν να γίνονται τον Αύγουστο. Το κακό με αυτούς τους παίκτες ήταν ότι όλοι ήταν καλοί παίκτες. Ο Τίκο, ο Τωράρισον, ο Λάρσον είναι έτοιμος. Αλλά αυτοί οι παίκτες καθυστέρησαν να ενσωματωθούν γιατί δεν ήταν έτοιμα τα παιδιά. Και μπήκαν μετά. Ο Όφη είχε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Αλλά για μένα στόχος
τις πρώτες αγωνιστικές. Δεν θέλω να με χαλιάρεις τώρα. Βγάλει το, την πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Για μένα στόχος του Όπιου πρέπει να είναι 6 βαθμοί. Να τρώμε το μέσα και βόλο έξω. Και να πάει στη διακοπή με 6 βαθμούς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Μανώλη μου, ξέρεις, θα κάνουμε τώρα διακοπή. Να δώσω εγώ και την κλήρωση της ΑΕΚ. Να πάμε σε διαφημίσεις και να σε ξαναβγάλω να κάνει. Με συγχωρείς, να κάνεις την αποφώνηση. Α, να με ξαναβγάλει. Ένα σε... Να μην σε βγάλω. Ωραία, θες να κάνεις την αποφώνησή σου τώρα γιατί είναι και 28. Να πούμε, έχω να σου πω. Λοιπόν, έχεις πράγμα ακόμα, γι' αυτό σου λέω, μη σε διακόψω έτσι τώρα με το. Με το... Δεν με διακόπτεις. Λοιπόν, είπα για τον νους ότι είναι πρώτο πυλόν του Όφη. Η είδηση είναι ότι πάει για φορ. Αυτή είναι η είδηση που δεν την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι θα πάει για επιθετικό Όφη. Λόγω του ότι ο Δέλας θεωρεί ότι ο Χιμένεθ μπορεί να πάει και να παίξει στα άκρα. Το στόπερ επίσης περιμένουμε στον Όφη και το αμυντικό χαπ που αυτό τώρα στο Όφη μπορεί να καθυστερήσει λίγο γιατί έτσι αλλιώς Όφη εκεί έχει μια υπεροπλία με Γαλλιέγος, Καρακάλιο, Μπάκη που μπορούν να παίξουν στις δύο από τις τρεις θέσεις γιατί ο Δέλας εφαρμόζει το 4-2-3-1. Κατά συνέπεια στους τρεις παίκτες εάν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό του Δέλα για το 10 ένας θα κάνει στον πάγκο. Για μένα είναι σημαντικό να κλείσει ο θέσης. Για μένα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Προφανώς βέβαια τώρα αν απαντήσει ένας επιθετικός, αν απαντήσει ένας στόπερ ή ένα εξάρι δεν του πούνε από τον Όφη, όπα ρε φίλε, περίμενε εμείς ένα με εξτρέμ. Αλλά μεγάλη ανάγκη του Όφη με τα γραφικά είναι οι δύο εξτρέμ. Πρέπει να πάρει παίκτης εκεί που να κάνει διαφορά. Όπως όλα δείχνουν, ο ένας θα είναι ο Τιάγκο Νούς, ο 24χρονος Αργεντινός ποδοσφαιριστής. Για τον οποίο στον Όφη λένε ότι τον ήθελαν εδώ και αρκετό καιρό, τον παρακολουθούσαν, ήταν από τους βασικούς στόχους του Όφη για τις θέσεις στο εξτρέμ. Πρόκειται για ένα παιδί με μεγάλο potential, με ένα παιδί το οποίο έχει χαρακτηριστικά, παρότι 22 χρόνια έχει τέτοιες κούπα Λιμπερταδόρες, ανήκει σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό της Αργεντινής όπως είναι Αργεντινός Juniors. Και βέβαια τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο, γιατί στη θεωρία μπορώ και εγώ να σου πω ότι μπαίνω μέσα και κάνω παπάδες. Είσαι ένα μεγάλο όνειρο. Είσαι ο μεγάλο δημοσιογράφος της πόλης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και από τους. Από μένα και από τους ακροατές μου, οι οποίοι τώρα βλέπω ότι σειραίουν εδώ για να μάθουν περισσότερα. Θα σε ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Αύριο, να πω ότι έχουμε το φιλικό σήμερα στις 7 ώρα Ελλάδος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. Και εμείς θα τα πούμε καλώς πω των πραγμάτων αύριο. Να είσαι καλά, Μανώλη, να περνάς όμορφα. Τα καλύτερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια χαρά, γεια χαρά.